Ήδη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας όλα τα αποκαλυπτικά στοιχεία θα μας τα δώσει η Έρικα Καβάζη. Έρικα. Καλησπέρα, Εμιλία, κυρίες και κύριοι. Την περασμένη Παρασκευή καταχωρήθηκε υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με σκοπό να παραπεμφθεί ενώπιον κακουργιοδικίου η υπόθεση με τις πολιτογραφήσεις και αφορά 8 φυσικά πρόσωπα και 2 νομικά, ανάμεσα τους ο πρώην υπουργός Μάριος Δημητριάδης, καθώς και συγγενικά του πρόσωπα και υπάλληλος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα. Είναι αντιμέτωποι με 59 συνολικά κατηγορίες για διαφθορά, δεκασμό, συνωμοσία για καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εμπορία επηρεασμού και άλλα. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι επηρέαζε την πορεία της εκτέτασης των αιτήσεων, ζητώντας και επίσπευση μάλιστα των πολιτογραφήσεων, ακόμη και από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ να σου πω, Εμιλία, ότι σύμφωνα και με αυτά που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, εξασφάλιζαν προς όφελος των αλλοδαπών την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή με ποσοστό 5% αντί 19% για σκοπούς ΦΠΑ κατά την αγορά του ακινήτου, δηλώνοντας ψευδώς ότι κυρίως μόνιμη κατοικία ήταν το ακίνητο που αγόραζαν οι συγκεκριμένοι επενδυτές. Είναι η τρίτη υπόθεση σε κατά σειρά, Εμιλία, σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις που καταχωρείται ενώπιον δικαστηρίου. Σύμφωνα και με τις μέχρι στιγμής έρευνες για αυτή την υπόθεση, όπου κατέληξαν οι ανακριτές να διωχθούν ποινικά αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, το δικηγορικό γραφείο φαίνεται να ήταν ανάμεσα στα δικηγορικά γραφεία τα οποία είχαν τις περισσότερες αιτήσεις για πολιτογραφίζεις. Κέρικα, είχαμε αργά το απόγευμα την πρώτη τοποθέτηση του πρώην υπουργού μετά την εξέλιξη αυτή. Τι λέει ο κύριος Δημητριάδης? Ακριβώς. Ο κύριος Δημητριάδης κάνει λόγο για προφασιζόμενη στοχοποίηση και ψευδούς ισχυρισμούς. Όπως λέει ο ίδιος σε γραπτή του τοποθέτηση, 3 χρόνια έκαναν έρευνες τόσο για τον ίδιο όσο και για τα συγγενικά του πρόσωπα. Τίποτα δεν βρήκαν και τώρα με ψευδούς ισχυρισμούς και κακόβουλες κατηγορίες και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ευχαριστώ, Εμίλια, πολύ. Σε χαιρετώ, Έρικα.